watching you. Καλησπέρα αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Ακούω αντιδράσεις απ' έξω. Καλησπέριζουμε όλους τους φίλους που βρίσκονται Ελλάδα, Κύπρο, Αυστραλία, Αμερική και όλα τα παιδιά που είναι απ' έξω, έξω εδώ από το στούντιο. Θα έρθω μανάρια μου σε λίγο. Να πω λοιπόν σήμερα ότι είναι 110η ημέρα. Έχουν μείνει 3 μέρες μέχρι τον τελικό, μέχρι την τελική δική σας ετοιμιγορία. Άλλες 2 φορές, σήμερα και τη Δευτέρα. Μην ανησυχείτε, δεν θα με ξαναδείτε στο Big Brother, θα περάσει καιρός. Λοιπόν, να πω ότι βγήκαν πριν από μία ώρα, ναι, βγήκαν τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε για την εκρηκτική, μοναδική, συγκλονιστική συμμετοχή σας. Κοντά στο 1.200.000 τηλεφωνήματα και μηνύματα. Εκπληκτικός αριθμός και όλο αυτό σε τι, σε 2 μέρες, 2,5 μέρες, 3 μέρες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν θα φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα που σε λίγο θα σας ανακοινώσουμε σε αυτό το σημείο. Άρα τεπίλας, θέλω να πω έξω στα παιδιά να τα χαιρετήσω. Φύγαμε, ορμάω! Το περιοδικό του Big Brother σας χαρίζει κάθε μέρα 500.000 δραχμές. Βλέπετε το σημερινό νικητήριο κωδικό. Για την αυριανή κλήρωση τηλεφωνήστε στο 090 11 24 42 24. Δεν με πειράζει καθόλου. Εγώ έχω κερδίσει πάρα πολλά. Αυτοί που ήταν απ' έξω και το κατηγορούσαν έχουν χάσει πολύ περισσότερα. Σίγουρα θα πιστεύω ότι οποιοδήποτε θα ήθελε να γίνει διάσημος, να τον βλέπουν και να είναι δακτυλοδεικτούμενος, και να που βρέθηκα στη μικρή οθόνη. Βρέθηκα στη μικρή οθόνη να με βλέπουν όλοι αυτοί οι γνωστοί και οι φίλοι που με βλέπαν στην καθημερινότητα. Ότι θα είσαι συνέχεια κλεισμένος μέσα σε ένα σπίτι μου κακοφάνηκε στην αρχή, αλλά θεώρησα τον εαυτό μου ότι μπορεί να αντέξει. Εγώ το θεώρησα έτσι, μου πέρασε από το μυαλό σαν μια τελευταία ευκαιρία της ζωής μου να μπω και να δείξω τι είμαι στον κόσμο. Είναι αυγή μου! Λευκή, κάτσε κάτω εδώ, κάτσε κάτω! Σου μιλάω, αγαπητοί, κάτω! Κάτσε κάτω! Κάτω! Αφήσω το σκυλί, ρε κουμπάρε, τι σας πειράζει! Εκεί! Θα μ' ακούς! Δώσε να φάει τώρα κάτι. Δεν τρώει μπέικον. Τι λες, θα το σαπείς! Ρουγιά, ρουγιά! Ρουγιά! Ρουγιά, ρουγιά, μπράβο. Φάτο, φάτο καλά, φάτο. Μπράβο! Α, το πέταξες! Τώρα φάτο εσύ, σου λέει μπέικον δεν τρώει. Ο Γιώργος κλεισμένος σε ένα σπίτι 100 τόσες ημέρες. Δεν πρόκειται στη ζωή μου να κλειστώ ούτε για 100 κλάσματα του δευτερολέπτου. Έτσι το σωστό. Τώρα από εδώ και πέρα θα ανοίξω τα φτερά μου να πετάξω. Εκεί που δεν μας ήξερε κανείς. Δόξα τω Θεώ, φίλους πολλούς. Φτάσαμε να μας γνωρίζει και να μας βλέπει όλος ο κόσμος. Μέχρι εκεί που εκπέμπουμε, πρωτοπόροι. Τελικά δεν πρέπει να κλείνεις τα μάτια. Πρέπει να τα έχεις ανοιχτά. Πρέπει να περιμένεις πότε θα φύγει ο Μίχλη και να φανεί απέναντι το αναμένοτο κερί. Με πήρατε από ένα χωριό. Ίσως, μάλλον όχι ίσως, ο μοναδικός χωριάτης. Από ένα θρυλικό χωριό και ο μοναδικός Πόντιος. Όλα έχουν μια ιδιαιτερότητα. Και να που ήρθαν τα πράγματα. Τριάδα. Δεν μπορούμε χωρίς τις γυναίκες. Δεν ξέρω και αν οι γυναίκες μπορούν χωρίς εμάς. Εσύ μιλάς και λέω τι ακούω τόσο. Πάνε σε χ***ο και λέω τι ακούω τόσο να ακούω κάτι με πουρπούρο. Θέλω να ακούσω λίρα. Έχω πολλές μέρες να ακούσω ποντιακά. Θέλω βγαίνοντας να ακούσω λίρα. Να παίζει λίρα στα πλατό. Πρέπει να ξανακάνω πρακτική τα ποντιακά μου. Ενέσπαλα. Μου κάθομαι ξανά και καλατζεύω με την καλομάνα. Είμαι και πως σε τρανινές άμα την πάρει σοβόν. Έρθε η ώρα να παντρεύσει να φτάστε στο σπιτόπον. Μια ώρα. Τι μαυρίλες είναι αυτές. Σου σου ρε.
Έπανε τίποτα το σίδερο. Έγινε τίποτα με το σίδερο. Δεν ξέρω. Είχε κάτι μαύρες γραμμές και δουλεύει μόνο με αριθμό. Πάρε. Μου λέει ότι και εμένα μια μπλούζα. Τι θα κάνω μέσα. Τώρα αύριο ξανά μάζευε και ξαναμάζευε. Τα τζάμια και τα τρία τα καθαρίσατε, ε? Και εσύ χθες και ο Κώστας σήμερα. Μπράβο τον Κώστα, πώς τα καθάρισε έτσι. Ξαναλέρωσε. Αφού ξέρω τον είδα. Άρα δεν καπνίζω από αυτά τα άλλα τα τσιγάρα. Το σίδερο ποιος το χάλασε, ρε π***. Δεν σιδερώνει. Σιδεράνει και ο Μπόβελος το ξέρε, ρε π***. Δεν μου είπε τίποτα. Πήγα σε δώσει ένα σλιπάκι, έβγαλε μαυρίλα πάνω στο σλιπάκι. Ευτυχώς από όταν ήμουν ανάποδο. Ναι, λέει, το ξέρα. Τι να πω, από μέσα μου αντίλεγες τίποτα. Άντε ρε, τότε είχε ξαναγίνει αυτό. Ναι, πήγα λέει και εγώ να κάνω μια μπλούζα και λερώθηκε. Α, δεν είναι κακό. Καλά. Εγώ είμαι περίεργο, αυτό το παιδί είναι και έτσι στο σπίτι, ρε. Ναι, εγώ μας πρόκαλω. Τι να δω. Λίγο να ερεμείς, λίγο να καθίσεις, πέντε λεπτά και να καθίσεις, δεν είναι ήρεμος, μονάχα τον διαβάζω. Δεν τον ακούσω. Προηγουμένως έτρεχε εκεί να παίξει και τον Μπρελέκ μαζί. Ναι. Ναι, όλα μαζί, ε. Τι να κάνουμε αυτό. Τι κάνει, τι είναι, α, τι, ταινία, αλήθεια, μπράβο ρε παραγωγάρα, άνοιξε. Και το τεκαπάζ. Το τεκαπάζ, σχέστηκα για το τεκαπάζ, ταινία θέλω. Το τεκαπάζ, το τεκαπάζ. Ταινία, ταινία. Και ταινία, είπα. Α, ρε μάγκα. Μην ψέματα, ρε. Έλα, να βρείτε, πάμε. Α, μάγκα. Έλα κουμπάρε, θα σκάνετε μπακαμπάζ μετά. Στο ψυγείο, στο ψυγείο. Να τα, έλα. Θα στα κάνουμε μετά, άστα. Θα στα κάνω όταν τώρα, σε λίγο, περίμενε. Περίμενε λίγο. Κάτσε ρε λίγο, ρε. Άστο ρε, το κρατάω εγώ από εδώ. Ένα λεπτάκι, γιατί βιάζει, ένα λεπτό, ρε μαλάκα. Πρέπει να κάνουμε και το δεκαπάζ, κουμπάρα. Όχι, αύριο θα το κάνουμε. Αύριο θα το κάνουμε, το καπάζ. Παιδιά, thank you very, very much. Τώρα θα δώσουμε εδώ τα συγχαρητήρια, τα τέτοια, τα ευχαριστώ μας, σας δείτε ξελάν μας. Θα τους πούμε τραγουδάκι. Ποιο θα τους πούμε, αυτό μας έκανε το τίν, 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 τίν. Είμαι σε έκταση, έκταση. Σαν 15 χρόνια παιδάκια. Ε, να σου πούμε, μην αρχίσεις πάλι τις συζήτησεις, γιατί τα έχουμε πει αυτά. Δεν έχουμε πει τίποτα. Κουστά, πήγες πολλά, ένα μια γαμάθα, ε. Τι να κάνεις. Εγώ δεν θέλω φάτα, πάλι σας πει. Ο Μπάρας είναι πολύ down. Τι έπαθε. Δεν μπορεί να είναι όλες οι μέρες ίδιες, έπαστα. Έλα ρε κουμπάρε, γάμο, την τρέλα μου, γάμο. Είναι ίδιες όλες οι μέρες. Γιατί ρε κουμπάρε, επειδή έχασες 5-0. Ω, εκεί είσαι ακόμα. Πού. Αυτό είναι το προβληματικό σου. Όχι, μήπως, δεν λέω έτσι. Δηλαδή, άμα βγεις, δεν έχεις προβλήματα. Άμα. Άμα βγεις. Πού να πάω. Όταν θα βγεις από το Big Brother, δεν θα έχεις προβλήματα μπροστά σου. Τι προβλήματα να έχω. Μια γαβάδα. Εγώ σκέφτομαι, έχω πολλά προβλήματα οικογενειακά. Δεν είμαι σαν και εσένα. Δεν είναι έτσι, ρε προ, όμως. Και να, το να κάτσεις να σκεφτείς όμως και να. Δεν είναι έτσι. Δεν λύνονται όμως μόνο. Δεν λύνονται όμως τα προβλήματα με το να αγχώνεσαι. Δεν είναι, πρέπει να τα σκεφτείς. Δεν μπορεί να, δηλαδή, να περνάει στον ντουκ όλα. Δεν περνάει στον ντουκ. Απλώς θέλω να σου πω ότι για να. Τι. Θα τα σκεφτείς όταν πρέπει. Α, όταν πρέπει, δηλαδή τώρα τι είναι. Τώρα δεν πρέπει να πάρει. Ναι, τώρα δεν πρέπει. Δηλαδή τώρα που έχουμε ώρες να σκεφτούμε. Τι είναι το. Παραγωγή, είμαστε έτοιμοι. Μισό λεπτό παραγωγή. Μισό παραγωγή. Κουμπάρε. Να το. Τάστον. Ωρε γκάζια. Κουμπάρε. Φέρε λίγο και το κίτρινο. Έλα. Λίγα είναι. Το
τώρα, θα φύγουν όλα. Κάτω. Είναι συγκλονιστική η συμμετοχή. Ξεπεράσαμε, φτάσαμε στα 1.200.000 τηλεφωνήματα και μηνύματα. Είναι τρομακτική, είναι μοναδική και σας ευχαριστούμε μέσα από την ψυχή μας. Αγκαλιάσατε τον Big Brother, το κάνατε μοναδικό, γεγονός. Να πω λοιπόν ότι σήμερα είναι 111η μέρα. Τι τελική ευθεία, είμαστε λίγο πριν από το νήμα. Έχουμε τρεις μαχητές και σε λίγο θα δούμε ποιοι δύο με photo finish θα φτάσουν στον τελικό της Δευτέρας. Να μπούμε λοιπόν μέσα στο δωμάτιο των παιδιών για να κάνουμε αυτή την ανακοίνωση. Καλησπερίζω. Δεν ακούμε, δεν ακούμε. Θα ακούσεις, θα ακούσεις. Γεια σας, Αντρέα. Καλησπερίζω τους τρεις εναπομείναντες μικρούς ήρωες της καθημερινής μας περιπέτειας. Καλησπέρα, Αντρέα. Καλησπέρα. Έχετε τη φιλιά όλων, από εμάς όλους, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Όλη η Ελλάδα σας στέλνει αυτά τα χαιρετίσματα. Πλέον αυτή η πληροφορία δεν πρόκειται να επηρεάσει τίποτα, γιατί όπως έλεγα και πριν, είμαστε όχι στην τελική ευθεία, λίγο πριν από το νήμα. Και είναι αλήθεια και είναι άδικο, αν θέλετε, ότι δύο από εσάς θα έχουν φτάσει στην πηγή και δεν θα πιούν νερό. Όμως εδώ θα ήθελα να πω αυτό. Όχι. Κατά τη γνώμη μου και οι 12 έφτασαν στην πηγή και οι 12 ήπιαν νερό. Είναι αλήθεια και είναι γεγονός. Γιατί αυτό που ζήσατε, που το έχουμε παρακολουθήσει πάρα πολύ λεπτομεριακά, μόνο εσείς ξέρετε πόσο σημαντικό είναι και πόσο σας προσδιορίζει. Μ' αρέσει δε όταν μιλάω που άλλος δείχνει τη λευκή. Ωραίος τύπος είσαι. Είχαμε πει πριν ότι όταν θα βγει στην τηλεόραση, ναι, η λευκή θα τρομάξει και θα. Αλλά η λευκή έχει συνηθίσει τα πάντα. Μέχρι στιγμής μόνο οι τρεις σας τρομάζετε που βγαίνουν στην τηλεόραση, γιατί κρατάω το φάκελο. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το βίωμα είναι μοναδικό και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Εγώ το μεταφράζω, εσείς το ξέρετε. Το επόμενο πράγμα, επειδή μιλάμε για 50 εκατομμύρια καθαρά που θα κερδίσει ο νικητής και ένα αυτοκίνητο, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος, ή δύο τέταρτος το έχει πάρει, η τέταρτη, η Νικόλ. Η Νικολίνα μας. Να πω λοιπόν ότι αυτό μπορώ να το θεωρήσω ότι είναι στην τούρτα το κερασάκι, γιατί πιστέψτε με, είναι πολύ μεγάλη δημοτικότητά σας στην Ελλάδα, είναι πολύ μεγάλη αγάπη όλου του κόσμου και είναι το μεγαλύτερο εφαλτήριο για εσάς. Αυτά τα χρήματα μπορεί να είναι και τίποτα αν αναπτύξετε και ξεδιπλώσετε τα ταλέντα σας, γιατί την ευκαιρία την έχετε. Άρα μην κλειστείτε στο ποσόν. Ήταν ένας αρχικός κράχτης. Τώρα όταν βγείτε έξω θα δείτε ότι αν όχι ο τελευταίος στόχος της αμάξης είναι αυτά τα χρήματα, είναι όμως μπροστά στο συνολικό δευτερεύουσας και τριτεύουσας σημασίας και αξίας. Δεν πάω να χρυσώσω το χάπι στο δεύτερο και στον τρίτο. Όχι. Αλλά είστε και οι τρεις νικητές και κατά τη γνώμη μου και οι 12. Βγάζω την κάρτα. Την ξαναβάζω μέσα. Την ξαναβάζω μέσα για να ρωτήσω τη δικιά σας τη γνώμη. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις, πρόδρομε. Το παίρνω όπως το βλέπω σαν πλάνο, έτσι. Πάρ' το όπως θες, πάρ' το όπως σε βολεύει. Ναι, γιατί μπορώ να πω γιατί ρωτάω τον πρόδρομο και δεν ρωτάω τον Κώστα ή δεν ρωτάω τον Γιώργο. Ναι. Οπότε ρωτάω εσένα. Ξεκινάω κατά τη φορά των δικτών του ορολογίου. Σ' άρεσε αυτό, πάμε. Μ' αρέσει. Πώς νιώθεις? Έχω μεγάλο άγχος. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια γιατί δεν είναι. Είναι που είστε στο παραπέντε, είναι ότι συσσωρεύονται και όλες αυτές οι 111 μέρες. Έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ. Αφού όλα αυτά είναι μια μεγάλη πέτρα που είναι έτοιμη να κυλήσει. Σήμερα εγώ βγήκα σε ένα δελτίο ειδήσεων ενός άλλου καναλιού και είπα ότι νιώθω ότι όταν τους παρατείνω την αγωνία την ώρα που βγαίνω είναι ένα δικό μου ολίσθημα. Ναι. Μπορεί να λειτουργεί τηλεοπτικά, αλλά θα ήθελα να μπω μέσα και να τους πω: παιδιά, το και το. Να τελειώνουμε να μην σας έχετε αγωνία και αδρεναλίνη. Λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια. Κωστάκη, πώς νιώθεις εσύ, αγόρι μου? Μια χαρά. Να μην το κριτικάρω, ε. Όχι, ναι, κοίτα να δεις. Βασικά είναι όλα καλά. Ρε, όλα καλά είναι. Πώς νιώθεις όμως? Μια χαρά νιώθω. Δεν περίμενα ότι θα φτάσω εδώ, άρα όπου και να πάω, ναι, είναι όλα ευθεία. Θα σου αλλάξω παρατσούκλι εκείνο που, το, που δεν μ' άφηνες να το πω. Μπράβο. Να μην το πω, ε. Όχι. Από κά αρχίζει και εκεί τελειώνει, ε. Το είπες, ήθελα. Θα σε λέω γαϊδούρι τώρα. Αιματιό. Αφού μου λες νιώθεις συνέχεια μια χαρά. Γιώργο, τσάκα, πώς νιώθεις? Κι εγώ θα πω τα ίδια με τον Κώστα. Δεν περίμενα να φτάσω μέχρι εδώ. Δεν περίμενα καν να διανύσω το μήνα. Βέβαια, όπως είπες, αυτά που κερδίσαμε ήταν πάρα πολλά. Το έχω πει επανειλημμένα μέσα στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ξεκίνησε πολύ ανάποδα. Mm-hmm.
στο κοινό και γενικά έξω φάνηκαν πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να φανούν, να αλεχθούν. Αυτά που κερδίσαμε εμείς... Να μην τα κοστολογήσουμε, να μην τα κοστολογήσουμε, γιατί θα έρθει και η ώρα και έχετε μερική αντίληψη. Πάντως λες ότι νιώθεις μια χαρά. Νιώθω μια χαρά και πάρα πολύ ευχαριστημένος που έχω φτάσει τουλάχιστον στην τετράδα. Παρόλο που έχεις το μουσάκι που είσαι προς το κρυάρι, γάιδαρος κι εσύ. Συνάδελφος του Κώστα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα των αποτελεσμάτων. Πρόδρομε, κάτσε κάτ. Όχι κάτσε κάτ. Πώς. Κάτσε κάτ. Κάτ, ναι, κάτ τη φυσίας, ναι. Κάτσε κάτ. Και ξεκινάμε σε ένα πρόδρομο. Πρόδρομε. Γιατί το λες δυνατά. Για να δω το πλάνο σου, στο σκηνοθέτη το λέω εν ολίγης. Ο Μεγακλής θα σου κάνει πλάνο. Όχι, ευχαριστώ. Πρόδρομε. Κάτ, παραμένεις στο σπίτ. Ευχαριστώ πολύ, δηλαδή είμαι πολύ καλοποιημένος. Κωστάκι. Παρακαλώ. Να δω το πλάνο σου. Κώστα. Ναι. Κώστα μου. Παρακαλώ. Ετοιμάσου γιατί σε λίγο έρχομαι να σε πάρω. Ωραία. Είσαι αυτός που αποχωρείς και σε αυτόν που θα δείξουμε την αγάπη μας και την εκτίμησή μας. Ευχαριστώ. Γιατί Γιώργο Τσάκα παραμένει στο σπίτι. Έρχομαι. Πάρε ετοιμασία και έρχομαι. Ωραία. Εγώ τα γλίτωσα. Λοιπόν, ετοιμάστε τα τέτοια, πάω να... Ναι, πώς. Α, όχι, έλα εδώ. Πάρε και αυτά. Έλα, πάτα στο γέρο σου, Κωστάκης. Πάτα στο γέρο σου, Κωστάκης. Καλά. Άκουσα βαλίτσα ή είμαι λάθος. Τι είναι. Α, οκ, δεν είναι. Από εδώ, από τις κρεμάσεις τα πίεσαι. Τα έχεις όλα εδώ, Κωστά. Όλα εδώ. Είναι όλα μέσα. Εντάξει. Big Brother, Big Brother. Νομίζω ότι το Big Brother είναι το θέαμα, αλλά και το θέμα της χρονιάς. Γιατί δεν κατάφερε μόνο να συγκεντρώσει μεγάλες ακροαματικότητες, αλλά κατάφερε να συγκεντρώσει και πάρα πολλές συζητήσεις μας. Κατάφερε αυτό που δεν έχει καταφέρει κανένα άλλο τηλεοπτικό πρόγραμμα, να γίνει θέμα στα άλλα κανάλια. Στην αρχή δεν ήθελα να το δω καθόλου. Μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση. Το είχα δει λίγο στην Αγγλία, στην τηλεόραση. Και με είχε αποθήσει λίγο αυτό το σκηνικό, τόσοι άνθρωποι μέσα σε ένα σπίτι. Μετά τα γεγονότα της 10η Σεπτεμβρίου, που τα βρήκα λίγο καταθλιπτικά και ήταν όλα πάρα πολύ δυσίωνα, βρήκα μία θαλπορή στο να παρακολουθώ αυτό το παιχνίδι. Και σιγά σιγά και συμπάθησα τα παιδιά και μου άρεσε. Μέσα από το Big Brother αυτό που παρακολουθούμε δεν είναι τίποτα άλλο από την ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Το δυσάρεστο είναι ότι πάλι παρακολουθούμε την ελληνική κοινωνία. Οι στιγμές συνήθως που με κάνουν να γελάω είναι όταν κάνουν αστεία ο Τσάκας με τον Πρόδρομο. Τον οποίο Πρόδρομο στην αρχή δεν μπορούσα να τον υποφέρω όταν τον έβλεπα. Αλλά μετά τον έχω το συμπάθησα τρομερά. Αυτό που μου άρεσε ήταν ακριβώς αυτό το πνεύμα του χαβαλέ. Αυτό που με στεναχώρησε είδα ότι είδα πολύ δάκρυ μέσα στο Big Brother. Δεν μου αρέσει να κλαίνε, δεν μπορώ να βλέπω τις γυναίκες να κλαίνε, δεν μπορώ να τις βλέπω ατιμέλητες, έτσι, down. Καταρχάς δεν ήθελα να φύγουν οι προκλητικές και όμορφες παρουσίες. Ούτε η Μέρη, ούτε η Κατερίνα, ούτε η Ελίνα δεν ήθελα να φύγουν. Δεν ήθελα επίσης να παραμείνουν αυτοί που είναι λίγο άχρωμοι προς το τέλος. Ο Κώστας δεν ξέρω, δεν έχω ψυχολογήσει αρκετά καλά.
Μ' αρέσει να κάνει αυτά τα σχόλια για τις γυναίκες που λέει ότι όλες εδώ πέρα μας πέσανε περίεργες. Η αδυναμία μου και εμένα είναι ο τσάκας με τον πρόδρομο πάλι. Μ' αρέσει αυτή η φιλία. Και τα 12 παιδιά, και αυτά που μένουν σήμερα, αλλά και αυτά που φύγανε, νομίζω ότι έχουν μία θέση, αν όχι στην καρδιά μας, τουλάχιστον στο μυαλό μας. Και τους εύχομαι ο καινούριος χρόνος να τους βρει όλους πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν τον προηγούμενο. Πω πω, κουκκίνησα σαν βλάχη. Σαν τις βλάχες, έχεις δει τις βλάχες που κουκκίνησαν μάχο, λέγω με το κρασί. Ζικλιντάν. Εάν άφησα κάτι, θα τα βάλω στην αποθήκη. Από εδώ τα έχεις πάρα όλα. Εγώ δεν τα βάλω ακόμα μέσα. Α, το τάβλι, το τάβλι. Το τάβλι. Δώστε εκεί, δώστε εκεί. Έτσι, σκέτο το τάβλι, σκέτο. Τα πατάκια τα έβαλα, γραβάτα μέσα. Cool. Τα βιβλία τα πήρες. Το βιβλίο το έβγαλα από το δικό μου, εκεί το έβαλα στο... Ναι, θα το βάλω, το βάλω το κουμπάρι μου. Άνοιξε λίγο. Ωπ, το 10.000, το έχω. Ναι, ρε, το 10.000. Το 10.000 πρέπει να το έχω εδώ. Δεν ήξερα αλήθεια που έχω το 10.000. Θα τα αποκτώσω από το κύριο, θα όλα. Θέλετε να σας, τέτοιο. Α, να σας πω χώρα κατεύθυνσης που πάω να κατουρίσω. Προλαβαίνω να κατουρίσω. Φακ. Κατούρα, κατούρα! Α, στο γάμα το. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Α, πόρτα, 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 πόρτα. Σιγά τσάκα να μου χαλάσεις την τέτοια. Πάτε εδώ. Πάτε εδώ. Κώστα τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μου. Έλα εδώ, μωρί. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Φεύγει. Λοιπόν, μανάρια. Όλα καλά, έτσι. Αύριο μεθάρις. Αύριο μεθάριο. Έγινε. Power. Φεύγει. Ah!
αντικείμενος, ε! Ναι, βρε. Ναι, 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 κάνε μια φωτογραφία. Εδώ σας το παραδίνω! Νάτα! Εδώ, έλα! Έβρεπε, λάθος το τέλος. Εδώ κοιτώ, σε θέα σήμα πάντα την έγκαι. Με τον Κώστα είμαστε εδώ, εδώ και ένα λεπτό. Επιβιώσαμε. Ναι. Καταφέραμε να περάσουμε τη στενοπό της αγάπης. Πω πω. Φοβερό πράγμα, ε. Δεν το περίμενα. Μα δεν ξέρετε τι συμβαίνει. Πω πω, Παναγία μου. Και αυτό είναι η αρχή. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Να αυτό είναι. Δείχνει ότι είναι, όλα είναι αυτό που έλεγα πριν ανακοινώσω τα αποτελέσματα. Ναι. Είναι, έχετε βιώσει μια μοναδική ιστορία και έχετε φοβερή δημοτικότητα, φοβερή αγάπη από τον κόσμο, σας αγαπάει, σας λατρεύει, είναι αναγκασμένος κάποια στιγμή να ψηφίσει και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δεν είναι αρνητικά, είναι απλά ότι επιλέγουν κάποια στιγμή ότι πρέπει να εξελιχθεί το παιχνίδι. Όχι, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι το τελευταίο που απασχολούσε όλους εμάς ήταν η ψηφοφορία. Δεν πιστεύω ότι επηρεάζει. Δεν είμαι σίγουρος ότι ισχύει αυτό που λες. Το πιστεύεις. Εγώ το πιστεύω. Είναι δικιά σου άποψη. Συνέχεια. Επειδή έχουμε έτσι, συνολική εικόνα, μπορεί για κάποιους να τους αφορά περισσότερο το αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα όταν θα περάσει ο χρόνος θα δικαιωθεί η δικιά σου η άποψη περισσότερο. Δηλαδή δεν παίζουν ρόλο ούτε η πρώτη θέση ούτε τα χρήματα, είναι αυτό που έχετε πετύχει, αυτό που έχει το Big Brother και το πετύχατε εσείς σαν πρόσωπα που το υπερασπιστήκατε. Θέλω να ξεκινήσω να μιλήσω μαζί σου. Mm-hmm. Είμαι και πολύ χαρούμενος που είμαι ο πρώτος άνθρωπος που έρχεται σε επαφή, είδες τον πατέρα σου, είδες δικούς σου ανθρώπους, αλλά που θα έχει αυτό το διάλογο με τους εκτός του σπιτιού. Mm-hmm. Γι' αυτό εδώ έχω ένα χαρτί να υπογράψεις τον νόμο 105 ότι δεν θα κάνεις καμία ζημιά στο πλατό εδώ, έχεις καταστρέψει το σπίτι. Έχει πολύ δουλειά όμως. Θα υπογράψω. Θα υπογράψεις. Κανονικά. Πρόσεξε, υπάρχει ρήτρα μεγάλη. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρεις. Θα τα βρω. Θα... Είσαι πολύ ζημιάρης, αγόρι μου. Να σου πω κάτι. Πού τη βρίσκεις αυτή την ενεργητικότητα? Έτσι γεννήθηκα. Πρέπει να το πείτε στη Λούζα και στον Θόδωρο. Ναι, αυτοί ναι. με έκαναν έτσι. Τους ευχαριστώ. Το έχω πει χίλιες φορές. Το έχω πει ότι αν με δέσεις αυτή την καρέκλα μπορεί να πεθάνω. Mm-hmm. Δεν μπορώ αν δεν. Έπεσες πολλές φορές από την καρέκλα σου πίσω. Ναι. Και γέλαγες μάλιστα όταν έπεσες. Mm-hmm. Έχω δει τις σκηνές. Ναι. Να σε ενημερώσω και σένα όπως ενημερώνω και κάθε έναν που βγαίνει ότι το Νόβα πολύ γρήγορα εξέπεμπε 23 ώρες το 24ωρο. Mm-hmm. Και την μία ώρα που δεν βιντεογραφούσαμε έκανε επανάληψη. Άρα πολύ μεγάλα κομμάτια τηλεθεατών σας βλέπανε όχι τη μία ώρα του Αντένα την καθημερινή, αλλά και 5 και 6 και 10 ώρες. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ, άρα ξέρω τα πάντα για σένα. Γι' αυτό δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μυστικό από σένα. Κανένα μυστικό, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά και κανένα μυστικό από όλο τον κόσμο. Γι' αυτό είναι το σημαντικό. Δεν πειράζει, εντάξει. Πού τη βρίσκεται λοιπόν αυτή την ενεργητικότητα, έτσι έγινε? Έτσι είναι το καλούπι μου. Τέτοιο μετά το έσπασε ο Θεός, γιατί δεν άντεχε άλλο. Δεν άντεχε το ξέρω, δεν υπάρχει δεύτερο.
με το φίλο στο Χρήστο που είχαμε συναντηθεί κάποια μέρα και ήμουν πάρα πολύ ζωηρός, μου λέει ρε Μπαγάσα, εσύ μάλλον είσαι χειρότερος και από τον Κώστα. Ναι, εντάξει, ο καθένας πιστεύω μέσα στο σπίτι είχε το δικό του χαρακτήρα. Όλοι έδειξαν ένα καλό εαυτό πιστεύω. Εγώ ήμουν λίγο πιο ζωηρός, έκανα ζημίες, αλλά έφτιαχνε κάποια πράγματα, να πω την αλήθεια. Το τελευταίο σε είδα που έφτιαξε σε αυτό το. Το επιπλάκι για να βάλουμε τα κάτω. Ναι, μια βίδα στραβή ήταν για να δεις ότι σε παρακολουθώ. Ναι. Αλλά δεν πειράζει, έδεσα καλά. Επειδή μάλλον δεν μπόρεσα να φτιάξω αυτοκίνητο και το πέταξα, αλλά λέω κάτι πρέπει να βάλω κι εγώ για να μείνει εκεί πέρα. Πώς είναι να μένεις με τους δύο κουμπάρους, δύο-τρεις μέρες οι τρεις σας? Είναι λίγο περίεργο γιατί. Και δεν βάζω την ιστορία με το σκόρδο, άστι. Εντάξει. Εκτός αυτό με το τάβλι τις τελευταίες μέρες. Τους έριξες στα αυτιά. Μου έριξαν. Το 5-0 τι ήταν? Πρόδρομος. Αυτό σου έριξε? Συνέχεια. Μάλιστα. Ναι, δεν αλλά είχε τα αρχικά που δεν καταλάβαινε κανένα τίποτα. Ναι, τον είχα στην αρχή του, είχα ρίξει το ηθικό, αλλά μετά εσύ τα χάλασες. Παρόλο λοιπόν. Σωστό, εγώ το άλλαξα. Παρόλο που ανέβαινες επάνω, παρόλο που ψυχανεμιζόσουν, παρόλο που είσαι έξυπνο παιδί και καταλαβαίνεις τι παρέμβαση είχε αυτή η εικόνα βγαίνοντας έξω και βλέποντας όλο αυτόν τον κόσμο να παραλυρεί, ήταν κάτι που δεν μπορούσες να φανταστείς. Άκουγες σε προηγούμενες εξόδους στον κόσμο, αλλά άλλο η απόσταση και άλλο το εξεπαφής. Με τίποτα δεν το περίμενα. Τι είναι αυτό το εξεπαφής για σένα? Ακόμη δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Ναι, αλλά η πρώτη εικόνα. Φοβερή, τέλεια. Δεν το περίμενα. Μιλάμε για άλλο Κώστα. Ναι. Ο ίδιος Κώστας δεν έχει αλλάξει τίποτα επάνω σου. Αλλά η σχέση του με τα πράγματα πλέον είναι διαφορετική. Ναι. Σίγουρα το είχα πει ότι ο Κώστας θα βγει διαφορετικός. Και το είχα καταλάβει μετά από κάποιο διάστημα, μετά από κάποιο χρόνο. Τι άλλαξες μέσα? Δηλαδή, τι σε άλλαξε μέσα? Όχι, πολλά τι άλλαξες. Πράγματα. Πολλά. Για πες μου, τι. Είχες χρόνο να σκεφτείς? Είχα χρόνο να σκεφτώ, είχα χρόνο να βρω πράγματα για τον Κώστα που δεν ήξερα έξω. Γιατί ο γρήγορος ρυθμός της ζωής δεν μου άφηνε και δεν μου επέτρεπε. Δούλευα τα τελευταία δύο χρόνια σωριδών. Και μέσα στο σπίτι βρήκα πράγματα για τον Κώστα που δεν ήξερα. Είσαι εύκολος γενικά στη συγκατοίκηση, Κώστα? Πιστεύω πως ναι, δεν μπορώ να το πω εγώ, θα το πούμε. Εύκολος φαίνεσαι γιατί ναι. Και επικοινωνιακός είσαι και ζωηρός είσαι, άρα παίζεις το δικό σου το παιχνίδι. Εσύ έμαθες από τους άλλους 11? Ναι, έμαθα. Έμαθα να είμαι πιο υπομονετικός που δεν ήμουνα. Και να κάνω λίγο κράτη σε κάποια πράγματα γιατί σε μια συμβίωση με ένα-δύο άτομα είναι διαφορετική με 12. Έφτασες πάντως στο όριο, ας πούμε, τότε που τσακωνόσουν με τον Τίνο, τα ξέρουμε όλα. Ναι. Έφτασες στο όριο? Όχι, απλώς ο Ντίνος ήξερε ένα κουμπί περίεργο δικό μου και μου το πήρασε και με. Και σε ενοχλούσε. Ναι, αλλά τον αγαπάς όμως πολύ. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Μα δεν μπορείς να κρατήσεις κακία στον Ντίνο, ειδικά στον Ντίνο. Σε κανέναν. Σε κανένα. Υπήρξε κάποιο σημείο που έλεγες μέσα μου θα κρατήσω κακία για αυτόν? Όχι, όχι, δεν νομίζω. Γιατί. Πώς να σου πω. Είναι περίεργα τα συναισθήματα που αναπτύσσεις για τον καθένα εκεί μέσα. Πολύ περίεργα. Που ειλικρινά λυπάμαι που δεν μπορούν να το ζήσουν άλλοι. Αν σου λέγανε ότι θα μπει στο δωμάτιο επικοινωνίας και για δύο λεπτά θα δεις ένα πρόσωπο απ' έξω, ποιο θα ζήταγες να δεις? Τη μητέρα μου που δεν την είδα. Τη μητέρα σου. Και αν σου λέγανε ότι θα σου φέρουμε έναν από τους αποχωρήσαντες τώρα που ήσασταν τρεις, ποιον θα ήθελες να δεις για ένα λεπτό? Όλους. Ναι, πες μου έναν όμως που θα σου ερχόταν πιο έντονο. Ή τον Χρήστο ή τη Μέρη. Ή τον Χρήστο ή τη Μέρη. Τη Μέρη με πόσο, 4 εβδομάδες συγκατοίκησες? Ναι, αλλά είχαμε μια καλή σχέση, πιστεύω. Mm-hmm. Μου τα χάλασε στο τέλος και ψυχράθηκαν λίγο οι σχέσεις μας στο τέλος γιατί... άστο. Γιατί το άφησα. Μπράβο. Γιατί τι. Όχι, δεν ξέρω. Απλώς, ναι, απλώς στο τέλος... Δεν ξέρω τι έγινε και ψυχραθήκαμε λίγο. Mm-hmm. Ίσως κατάλαβε λάθος πράγματα για μένα. Ήταν και η περίοδος που ήταν προτινόμενη. Με αποτέλεσμα, εκείνη την εβδομάδα ήταν που. Άρα ήταν ευάλωτη, όπως έλεγα. Ήταν ευάλωτη, ακριβώς. Ρε παιδιά, είμαι προτινόμενη, άρα είμαι ευάλωτη. Ναι. Όχι, τα κορίτσια ήταν πιο ευάλωτα και το έδειξαν συνέχεια αυτό. Οι άντρες ήταν πιο. Ανυπομονείς για αυτή τη Δευτέρα που θα βρεθείτε όλοι μαζί? Σίγουρα, ναι. Και εκτός. Ναι. Και εντός, αν θέλετε. Και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, γιατί όσο να είναι αυτά τα μαραφέτια εδώ μας εμπόδιζαν. Πιστεύεις ότι αν δεν υπήρχαν τα μαραφέτια, θα είχες άλλη συμπεριφορά μέσα? Όχι, απλώς θα μπορούσαμε... Είναι μια ερώτηση που δεν έχω κάνει. Όχι, όχι, όχι. Γιατί όχι. Να σου πω, στην ροή του χρόνου είστε, θέλετε, δεν θέλετε αυθεντικοί αυτό που είστε. Αλλά υπάρχουν φρεναρίσματα. Mm-hmm. Εσύ πιστεύεις ότι αν δεν υπήρχαν τα μαραφέτια θα είχαμε άλλες διαδικασίες? Όχι, όχι. Απλώς τα μαραφέτια δεν μας άφησαν να γνωρίσουμε τον άλλον πολύ περισσότερο. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να πούμε εντελώς προσωπικά πράγματα που θα θέλαμε. Να μπούμε λίγο στο σπίτι να δούμε τι κάνουν τα παιδιά. Αμέ. Μείναμε εδώ μέσα τόσες μέρες και δεν είδαμε τίποτα. Τίποτα.
σκηνοθέτης με ρεβίζει με διάβες. Τι όπως για να το σκουμπάρε, σε και σένα. Ναι. Όλα καλώς δίπλα. Τα ξυρίζει. Τι είναι, μωρέ. Τι είναι. Μη, ας το κάτω εδώ. Πες ένα άνομα να καταλάβω ποιος είσαι, μωρέ. Νάτος! Έλα ρε! Έλα ρε παιχτά! Άντε ρε γάμο! Πουτάρα μου γάμο, τα πούφτε γάμο, τα σκατά το όλα εδώ μέσα! Δεν σ' ακούμε ρε Κώστα, δεν σ' ακούμε! Έλα κάπες μου! Δώσε με δυνατά! Power! Λέγε. Power! Λέγε, τι γίνεται, χαμός! Χαμός, όταν βγείτε θα πάθετε την πλάκα σας! Άμα! Προ! Έλα! Θα γίνει χαμός όταν βγεις! Θα παίξω το κουμπάρο με ένα τάβλι, τώρα του τσακίσω! Μπράβο, όπως τσάκισες και εμένα! να πω στους κουμπάρους ότι ήδη ο Ρουβάς φεύγει από Ελλάδα, δεν μπορεί να αντέξει αφού βγήκε έξω ο Κώστας. Έχουμε τέτοιες αντιδράσεις. Πρόδρομε, όταν γίνεις φίρμα και τραγουδάς, έρχομαι να τις τραγουδάω δεύτερη φωνή. Του Περλέκ θα παίζεις. Τάβλη θα παίζει, άστο. Τάβλη χάθηκα, δεν το συζητάω. Θα κάνεις πράξεις Κώστα, θα κάνεις. Τι σου θυμίζει, ο Τσάκας, τι σου θυμίζει με αυτόν τον καπέλο. Μου θυμίζει ταξανό, έτσι με γελάδια πολλά τελείως. Όχι, το Λουκι Λου, κανένα την τόλη μου θυμίζει. Όχι, γιατί έχει το μουσι, κάτι το περίεργο. Μου θυμίζει νεοαμερικανό. Έτσι... Λευκαδούρα μου, σ' αγαπάω. Και θα σε βγάζω να θα έρχομαι Αθήνα για καφέ. Ποιος είναι, ποιος είναι. Νομίζω ότι εσύ και ο πρόδρομος διεκδικείτε τη μεγαλύτερη αγάπη απέναντι στη Λευκή με τον ιδιότυπο τρόπο του ο καθένας. Ένας του κατσκάτ, κατσκάτ, και εσύ να την κυνηγάς βεβαίως και στο τέλος θα σε κυνηγάει. Ναι. Λοιπόν, τι θα έλεγες να κάνουμε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα για μετά να βρεθούμε όλοι μαζί σε αυτό το πανηγύρι, το πανηγύρι του Big Brother, το καταπληκτικό της επικοινωνίας. Πάμε. Είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών. Ποιο γλύκισμα προσπάθησαν ανεπιτυχώς να παρασκευάσουν οι κουμπάροι. Η ιστορική... Πλάκα με κάνεις, η ιστορική λουκουμάδες. Λουκουμάδες. Και χαίρομαι που σήμερα βρισκόμαστε εδώ μαζί για να δώσουμε αυτά τα χρήματα, κοντά 3 εκατομμύρια, σε ανθρώπους που τα έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. Είσαι Ρουβάς, ο Ρουβάς. Είδες που φωνάζουν. Κώστα ρε παιδιά, Κώστας μέσα είναι, έφυγε. Κώστα, μήπως μπορείς να μας βοηθήσεις. Παρακαλώ. Γράφω τις ζημιές που έχουν γίνει μέσα στο σπίτι. Ναι, κάτω εκεί. Δεν μου λες γιατί είναι αλμυρό αυτό. Είναι από τον Baking Powder και δεν έρχεται πολύ ζάχαρη. Μαλάκα, τι έκανα πάλι. Τι έκανες, τι έκανα. Γεια σας, απ' έξω. Το έσπασε. Παιδιά, το έσπασε. Το παιδί δεν είναι καλά, παιδιά. Το παιδί θέλει γιατρό, παραγωγή. Αφού ρε μαλάκες οι δυο μέρες θα το σπάσεις και το ρίχνεις στη φωτιά αυτό. Πάνα σε γαρίδες. Ή το διδώνεις. Τώς πρέπει να γίνει και με ένα σφυρί στο χέρι. Άγκαλο. Δεν καλά είναι.
Big Brother Final. Η απόφασή σου έχει δύναμη. Ψήφισε τώρα ποιος θέλεις να αποχωρήσει τη Δευτέρα 31 Δεκάτου από το σπίτι του Big Brother, αφήνοντας πίσω το μεγάλο νικητή. Αν θέλεις να αποχωρήσει ο Γιώργος ή ο πρόδρομος, τηλεφώνησε τώρα στο νούμερο που αντιστοιχεί στον καθένα ή στείλε με SMS το μήνυμά σου. Οι γραμμές μας θα είναι ανοιχτές μέχρι και τις 7 το βράδυ της Δευτέρας. Big Brother Final. Η μεγάλη αναμέτρηση. Μου είναι αδύνατο να κάνω συζήτηση μαζί σου. Έχω γελάσει τόσο πολύ με αυτά, με αυτό το βίντεο. Τι κάνεις, ρε παιδί μου, απίστευτο. Δεν το πήρε. Το πιο φοβερό ποιο είναι, η πόρτα. Η πόρτα. Τι έγινε. Ήταν την ημέρα. Ήταν την ημέρα που είχα ξεχάσει όλη τη νύχτα το νερό να τρέχει. Πώς το πάτε. Ναι. Και ξαφνικά, ενώ μέσα μου ήξερα ότι το είχα ξεχάσει, στον ύπνο, ας πούμε, σηκώνομαι και βλέπω δύο άτομα μου τρωμένα. Ήταν η Ελίνα και ο Τσάκας. Και μου λέει ο Τσάκας, Κώστα, έλα να δεις τι έκανες. Με το που μου λέει, έλα να δεις τι έκανες, θυμήθηκα ακριβώς ότι είχα ξεχάσει το λάστιχο. Και από το άγχος μου να βγω να δω τι έκανα, κουτουλάω πάνω στην πόρτα. Έβγαλε στα μάτια της πισίνας, έσπασε στον τοίχο, έσπασε στο κρεβάτι, έσπασε συνειδητά τα πιάτα, γιατί άλλα τα έκανες έτσι. Το ίδιο κάνεις σπίτι. Όχι, στο σπίτι φτιάχνω μόνο. Χάλασα στην αρχή κάποια πράγματα, δηλαδή περνάω μια περίοδο. Σπίτι σου, στο σπίτι μου, ναι. Μάνα. Πέρασα μια περίοδο που τα χαλούσα όλα. Έσπαγα πόρτες στον άλλο. Μετά όμως σταμάτησα. Και άρχισα μόνο να φτιάχνω. Το ίδιο έκανα και εδώ. Αν είδες τώρα τελευταία, σταμάτησα να χαλάω. Έφτιαχνα μόνο. Ναι. Κάπως έτσι είναι. Περνάω μια περίοδο που χαλάω, μέχρι να γίνω μαστοχαλαστής στο σπίτι, τα φτιάχνω μόνο. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ πολλές σου απόψεις. Είσαι παιδί με προοδευτικές ιδέες και με απόψεις και με αντιλήψεις και το έδειξες. Ήσουν από την αρχή πέραν στρατηγικών και πολιτικών ως προς την ψηφοφορία. Σου λέω το θετικό κλίμα. Το σπίτι του Big Brother ήταν πολύ διαφορετικό χωρίς εσένα. Ήσουν η ζωντάνια, η ψυχή. Είναι αλήθεια ότι μερικές φορές άμα σε παρακολουθούσε κανείς παραπάνω ήθελε να χαμηλώσει τον ήχο. Ναι. Όποτε σου δίνε λέγες 400 τραγούδια, δεν το κόβες με τίποτα. Ναι. Έχεις πολύ ωραία φωνή. Ευχαριστώ. Έτσι είσαι pop τραγουδιστής. Δεν ξέρω. Ναι, αυτό το. Εγώ τραγουδάω συνέχεια. Το έχω πει. Ότι υπάρχουν τρεις φωνές πολύ καλές εκεί μέσα. Εγώ τραγουδούσα από μικρός συνέχεια, αλλά δεν έχω ένα πρόβλημα σοβαρό. Και πρέπει να το λύσω. Δεν θυμάμαι στίχους απ' έξω. Μάλιστα. Θα πρέπει να πάρεις έναν υπάλληλο να τις δείχνει από απέναντι. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, θα βάλω κάποιον να. Ή να τραγουδάς επιτυχίες ώστε να χαμηλώνεις τη φωνή, να τα τραγουδάει ο κόσμος και μπράβο, να ακολουθείς. Ναι. Τα μουσικά σας όλα ήταν πάρα πολύ χαριτωμένα και πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα και είσαι ένας άνθρωπος, ο οποίος θυμάσαι που είχες προταθεί την πρώτη βδομάδα. Mm-hmm. Είχα φέρει και τον πατέρα σου εδώ και το συζητάγαμε, που βγήκε ο Φίλιππας. Ναι. Την κλείτωσα στο τσακ. Στο τσακ. Είναι οι αρχικές βδομάδες του Big Brother που δεν ξέρεις ποιον γιατί δεν τους ξέρεις και καλά. Στη συνέχεια λοιπόν, χωρίς να έχεις πολύ υψηλή δημοτικότητα όπως έδειχνε, πολλές φορές όποτε προτάθηκες ήσουν με διαφορά στήθους και θα πω ότι στην προηγούμενη ψηφοφορία, στην προηγούμενη. Είχε το χαμηλότερο ποσοστό απόρριψης. Δηλαδή, βάσει τη προηγούμενη που αποχώρησε η Δώρα. Όχι η Δώρα. Η Νικόλ. Ήσουνα αυτός που είχε το μικρότερο βαθμό απόρριψης. Άρα, εφόσον και οι τέσσερις είχαν προταθεί, ο νικητής. Αυτή τη βδομάδα όμως, με την αποχώρηση της Νικόλ, η συμπεριφορά του κόσμου με παραπάνω τηλεφωνήματα σε έβγαλε με μικρές διαφορές. Είναι αλήθεια ότι είναι μικρές οι διαφορές. Και βεβαίως από αυτό το σημείο και πέρα. Το κουμπαρόσπιτο, γιατί μείναν τα κουμπάρια, οπότε γίνεται κουμπαρόσπιτο το σπίτι του Big Brother για δύο μέρες. Θα πρέπει ο κόσμος να τηλεφωνεί και θα το κάνει αυτό για να έχουμε τον νικητή, τον πρώτο και τον δεύτερο, που βεβαίως θα το ζήσουμε το βράδυ της Δευτέρας, παραμονή πρωτοχρονιάς, που θα την περάσουμε όλοι μαζί με Big Brother και με Αντένα. Τηλεφωνήστε, θέλω να δω ποιος θα είναι ο νικητής. Θα τηλεφωνήσεις εσύ. Ναι. Έχεις από τους δύο. Γιατί τους έχεις προτείνει. Έχεις από τους δύο εσύ προτίμηση. Ναι, αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί δεν θέλω να επηρεάσω. Εγώ θα πάρω τηλέφωνο όμως. Θα πάρεις τηλέφωνο. Ναι. Βάσει τις ψηφοφορίες ξέρω ποιος θέλεις να βγει. Γιατί ξέρω ότι έχεις ψηφίσει να αποχωρήσεις. Ποιος. Έλα μωρέ, αφού τα ξέρω, τα ξέρουμε όλα. Νομίζεις. Μέσα στο σπίτι άλλαζαν ανά δύο, ανά τρεις μέρες άλλαζαν τα γεγονότα και αυτός που πρότεινε. Το τελευταίο καιρό πάντως συνεχώς έβαζες διπλά στον πρόδρομο. Ναι, αλλά θες να σου το πω. Όχι. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχεις μια άλλη άποψη. Mm. Θες να βγει ο πρόδρομος. Νικητής. Ναι. Ναι. Γιατί... Τότε γιατί θέλεις να βγει πριν μια εβδομάδα. Άλλαζε η συμπεριφορά του. Δηλαδή, πώς να σου το πω, ο πρόδρομος έχει κάποια θέλω, κάποια πιστεύω που μπήκε με αυτά τα πιστεύω μέσα στο παιχνίδι και πολλές φορές εμένα μου χαλούσε αυτή την εικόνα. Ας πάει περισσότερο σαν φίλος, ας πούμε, να το πω έτσι, τώρα. Όχι. Για μένα πιστεύω ότι ο πρόδρομος, τον πρόδρομο θα πάρω τηλέφωνο να κρατηθεί. Μάλιστα. Είναι...
πλέον μπορεί να έχεις, να έχεις μέσα σχέση, να έχεις ψηφίσει πολλές φορές τον πρόδρομο να αποχωρήσει, ναι, αλλά πλέον μπαίνεις στη χωρία των τηλεθεατών. Μία ψήφος είναι αυτή, τίποτα παραπέρα. Ναι. Γιατί αυτό που λες επηρεάζεις, δεν επηρεάζεις. Όλοι έχουμε μία άποψη και έτσι που ήρθαν τα κουμπάρια, ο καθής και τα όπλα του. Εάν δεν επηρεάζω, τότε θα το πω, θέλω να νικήσω ο πρόδρομος. Μάλιστα. Εξάλλου πολλές φορές και στις ειδήσεις βγάζουν παιδιά που λένε ποιον πιστεύουν ότι θα είναι ο νικητής ή ποιον θέλουν να είναι. Θα σου δοθεί και η ευκαιρία στο επόμενο διήμερο. Να δούμε ένα βιντεάκι και να το κριτικάρουμε μετά και να το συζητήσουμε. Αυτά είναι τα τελευταία που πλένω. Μη! Τα επόμενα θα τα πλύνει η Λουίζα. Τώρα πια, ρε μανούλα μου. Γεια σου, ρε μάνα! Έχει, ναι. Πολλά φιλάκια στη Λουίζα, πάρα πολλά. Very, very too much. Γιατί δεν λες τη μάνα σου, Λουίζα, δεν είναι ωραίο να τη φωνάζεις με το όνομά της. Αυτά που βλέπεις και κάνω τώρα, Λουίζα, όταν έρθω στο σπίτι, να τα ξεχάσεις. Αυτά που ήξερες να τα ξεχάσεις, ε. Εδώ! Ήμουνα μόνος. Ενώ τώρα θα έχω εσένα, Λουί. Μην μ' αρχίσεις τα... δεν ήξερα. Δεν ήξερες. Δεν ήξερες. Δεν ρώταγες. Αυτά θα ξεχάσεις. Βγαίνει το λάδι εδώ, υδρώνω. Αλλιώς σας τα κάνει η μάνα, ρε παιδάκι μου. Έτσι δεν είναι, μπρο, τσάκα. Σκάω τα δράματα. Αλλιώς σας τα κάνει η Λουίζα, η μάνα σου, και αλλιώς τα κάνεις εσύ. Δεν το κάνεις τόσο καλά. Θέλω να σου μιλήσω για αυτό το βίντεο, αλλά να πω κάτι, επειδή μιλάμε για ψηφοφορία και τι θα ψηφίσεις, να πω ότι η ψηφοφορία όπως ήταν όλο τον καιρό ψηφίζουμε ποιος θέλει να αποχωρήσει. Μόνο που αυτή η ψήφος, ποιος θέλουμε να αποχωρήσει, στην ουσία δείχνουμε και τον νικητή. Θα συνεχιστεί αυτό, δεν θα αλλάξει. Είναι αρνητική η ψήφος σε όλο το Big Brother της αποχώρησης. Μόνο που εδώ στους δύο, το λέω για τους τηλεθεατές. Μόνο που εδώ στους δύο, η αρνητική ψήφος υποδεικνύει και τη θετική. Το κάνω αυτό. Λοιπόν, πολλές αναφορές στη μητέρα σου. Είσαι αυτός που ανάφερε περισσότερο τη μάνα του από άλλους και την Νικόλα άκουγα, αλλά δεν έχει σημασία τώρα, δεν είναι συγκριτικό το θέμα. Έχεις ιδιαίτερη σχέση με τη μάνα σου. Και όταν σε ρώτησα ποιος θα ήθελε να μπει μέσα, μου λες η μάνα μου, όχι ο πατέρας μου. Τον παπά τον είδα γι' αυτό. Και γενικά και τους δύο. Είσαι το αγαπημένο παιδί της μάνας σου. Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Είσαι προσκολλημένος στη μάνα σου. Όχι, απλώς η πρώτη εντύπωση είναι ότι βγαίνοντας θες να δεις. Όχι βγαίνοντας, γενικά. Ίσως ναι, γιατί είμαι πιο πολύ στο σπίτι, φτιάχνω διάφορα πράγματα αυτά που λέγαμε. Και... όταν έλειπες στην Ιταλία, ας πούμε, σου λείπε ιδιαίτερη η μάνα σου. Έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με τη μάνα σου. Ας πούμε. Μια αμαρτία που δεν την έχεις δει να μπει μέσα. Έλα, βρε Λουίζα μου. Έλα, κούκλα μου, να δεις τον κανακάρι σου εδώ, το παιδί σου. Αγάπη μου. Σήκω, βρε. Κουκλάρα μου. Τι κλέψε, ωραία. Η πρώτη γυναίκα της ζωής. Μωρό μου. Και η πιο πιστή, ε. Κάτσε, Λουίζα μου. Κάτσε κι εσύ. Έβαλες τη μάνα σου στη θέση. Πάντα στην καλύτερη. Μάλιστα. Τέλος ένα να σε βάλω στην καλύτερη θέση. Να χαίρεσαι τον Κωστάκη. Έχεις ένα καταπληκτικό παιδί. Έχεις και άλλα παιδιά. Έχω. Έχεις. Να τα χαίρεσαι όλα. Ο Κώστας είναι καταπληκτικό παιδί. Είναι ζωντανό παιδί. Είναι φρέσκο παιδί. Ωραίο με ωραίες απόψεις, ωραίες αντιλήψεις και πολύ όμορφο. Και βέβαια τον άντρα σου τον είχα γνωρίσει και ήξερα ότι είναι ομορφ' άντρας, αλλά έχεις καταπληκτική μάνα. Ναι. Καταπληκτική μάνα. Είναι κούκλα. Κούκλα, κούκλα. Αυτού σου. Αν έμπαινε στο Big Brother θα κέρδιζε. Ναι. Έτσι δεν είναι. Πώς σου φάνηκε που ο Κώστας ήταν μέσα? Όμορφα. Μου άρεσε. Τον παρακολουθούσες πολύ? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Εκτός από Αντένα παρακολουθούσες και Νόβα? Για να τον βλέπεις παραπάνω. Όχι, δεν θα το άντεχα. Δεν θα το άντεχες, ε. Γιατί δεν θα τα αντέχεις, Λουίζα? Δεν ξέρω, θα αγχώνομαι αν πιο πολύ και δεν θα μπορούσα. Παρακολουθούσα πολλές φορές την αδερφή μου, αλλά
Όχι. Τι σε ενοχλούσε, τι είναι αυτό που σε έκανε να αγχώνεσαι? Ήταν πρωταγωνιστής, ήταν ο ζωηρός, ήταν το παιδί που συνεχώς με πολύ θετικό τρόπο πρωταγωνιστούσε μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα να τον βλέπω πολλές ώρες. Όλο αυτόν τον καιρό είχες αγωνία? Ναι. Φοβόσουν να μήπως ψηφιστεί και φύγει? Όχι. Τέτοιου είδους αγωνία? Όχι. Αυτό. Πού αγωνίουσες? Ήθελα να, όταν τον έβλεπα λίγο έτσι πεσμένο, στενοχωριόμουν, γενικά. Ή όταν έκανε καμιά έτσι τρελίτσα και ενοχλούσε πολλές φορές τους άλλους, πάλι έλεγα ναι, γιατί... Αλλά τι πιο θετική ενόχληση. Ναι. Μακάρι στη ζωή μας να είχαμε τέτοιες ενοχλήσεις. Τι ήτανε, ζωντάνιας, χαράς, επικοινωνίας ήτανε, δεν ήτανε? Όχι, μπορεί κάποιοι να θέλουν να κοιμηθούν κάποιες στιγμές, ναι, ή τα παιδιά, ξέρεις, είχαν μέσα περιορισμένη θεματολογία, ναι, γιατί δεν υπήρχε η ζωή να τους δίνει τα ενάψματα, δεν είχαν πληροφορίες, άρα όχι, το τόσο το κάναν τόσο. Ναι. Πολλές φορές δραματοποιούσαν το τίποτα, πράγματα που στην καθημερινότητα μας δεν το κάνουμε. Αυτό λοιπόν ήτανε η άλλη οπτική του Big Brother, ας πούμε, δεν υπήρχε ναι, κανένας κίνδυνος και τίποτα. Έτσι είναι. Γι' αυτό βγήκα έτσι. Εντάξει. Ένα κουτί τη μαμά και του μπαμπά. Και του μπαμπά. Μάλιστα. Είναι τα πρότυπά μου. Η συμπεριφορά του μέσα στο σπίτι, κατά τη γνώμη σου, είναι μια αντιστοιχία σαν τη συμπεριφορά του στο δικό σα σπίτι? Δηλαδή, ήταν αυθεντικό ο Κώστας ή το έπαιξε καθόλου? Αυτό είναι. Ίδιος. Το μόνο, όχι, δεν έκανε. Το μόνο στο σπίτι δεν κάνει ζημιές. Και αυτό έτσι ζημιές μου έκανε εντύπωση. Αυτό που σου λέγα. Στο σπίτι δεν έκανε ζημιές. Μου φτιάχνει. Ναι. Γιατί είναι σε αυτά, του αρέσει να ασχολείται με πολλά πράγματα. Του αρέσει έτσι να φτιάχνει, να έχει το δωμάτιό του ωραίο, όλα να τα φτιάχνει. Εκεί δεν ξέρω γιατί έκανε. Δεν ξέρω γιατί έκανε. Σε ενόχλησε που έφτασε 3 μέρες πριν από τον τελικό και αποχωρεί σήμερα? Όχι. Μπράβο, ρε, για μένα ο Κωστής μου είναι νικητής. Είναι. Όχι, σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό, δεν είναι. Πλέον οι ψηφοφορίες παίζουν αλλιώς. Παίζουν πλέον και οι τοπικές κοινωνίες. Το ανάφερες κιόλας ένα βράδυ σίγουρα, που έκανε την αναφορά ο Τσάκας και που προσπαθούσες να ενεργοποιήσεις τους υπηρώτες, ας πούμε. Όχι, Καημένη η Νικόλ που είναι από την Κηφισιά, ποιος θα ενεργοποιηθεί? Η Νικόλ έπρεπε να μείνει. Η Νικόλ έπρεπε να μείνει γιατί όλοι οι Αθηναίοι έπρεπε να ψηφίσουν και είναι πολύ περισσότεροι. Τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν παίρνουν, δεν έχουν αυτό το τοπικό χαρακτήρα. Ναι. Το τοπικό χαρακτήρα τον έχετε εσείς και τον έχουν και, δηλαδή και οι άνθρωποι στην Άρτα, μέσα από την Άρτα, δεν είσαι? Ναι, ναι. Όπως μπαίνεις μέσα. Κέντρο. Έτσι, κέντρο. Λοιπόν, και τα άλλα δύο παιδιά έχουν ισχυρές τοπικές κοινωνίες που είμαι σίγουρος ότι συμμετέχουν και συμμετέχουν ενεργητικά και πολλαπλά με τηλεφωνήματα. Εντάξει, απλώς προς το τέλος κατάλαβα ότι υπήρχε ένα είδος στρατηγικής από κάποια άτομα. Δεν το είχα καταλάβει. Και αυτό θεμητό είναι μέχρι ενός ορίου. Μέχρι ενός ορίου. Όταν ο καθένας έχει κάποιους στόχους, προσπαθεί όπως θέλει να τους κατακτήσει. Τι είναι για σένα η μάνα σου, Κώστα? Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Αρχή αλλά και... δεν μπορώ να ξεχωρίσω, πρέπει να λέω και για τους δύο. Και ο πατέρας. Όχι, τώρα έχω τη μάνα σου. Επειδή έχω τη Λουίζα όμως, θα πω. Έχω μιλήσει με τον πατέρα σου και έχουμε συζητήσει. Λουίζα, για σένα ο Κώστας είναι? Και για σένα τα πάντα? Δεν έχεις χώρο για... Έχεις και άλλα παιδιά και τον άντρα σου? Ναι. Όταν ήταν μέσα στο Big Brother μου η έννοια σου ήταν... τώρα, γι' αυτό ασχολούμαι με αυτό, ναι. Μου τι θα κάνετε σπίτι τώρα που θα πάτε? Όπου πάτε, να... γιατί είστε από την Άρτα. Έχουμε πολλά να πούμε. Απόψε είναι η βραδιά του Κώστα. Ό,τι θέλει ο Κώστας, αυτός θα μας κοστοδηγήσει. Τι φαγητό θα είναι το πρώτο φαγητό που θα του φτιάξεις? Το αγαπημένο του? Συνήθως είναι... Έχει πάρει λόγω Ιταλίας πολλά τέτοια μακαρονάς, μπορώ να πω. Είναι, του αρέσουν τα ψητά. Θα του μαγειρέψεις, ναι, θα τον περιποιηθείς. Ναι. Έχει πάρει, ξέρεις τι μου ήρθε, έχεις να πάρεις και κάτι άλλο. Πάμε έξω να το πάρεις. Έχω ένα αυτοκίνητο εδώ πέρα. Πρέπει να το πάρεις. Για πάμε έξω. Αλλά ετοιμάσου, γιατί θα ξαναϋποδεχτούμε τον κόσμο ή μάλλον θα σε υποδεχτεί. Πάμε, πάμε, πάμε γρήγορα. Πάμε. Αυτό θα μπεις μέσα, θα το βάλεις μπρος. Να σου πω, Κώστα, μην το καταστρέψεις, έτσι. Βάλ το μπρος και κορνάρεις, θα σ' ακούσουν και τα κουμπάρι. Με νεκρή, αγόρι μου. Θα το ξεβουκώσω εγώ.
Ανταξιδωτικός. Είναι πάνω σε... Κάπουσα τα μαζί στη Μάτρα. Πολλά φιλάκια σε όλους. Δεν μας το κλέμε. Δεν είσαι σίγουρος. Πού χτύπησες εσύ εδώ στη Μητούλα σου. Ας πούμε, θα πάρουμε καλό καζί. Για την άμυνα, συγχαρητήρια για την άμυνα. Κυρίες και κύριοι, την πρώτη μέρα του νέου χρόνου, αυτή την Τρίτη, 1η Ιανουαρίου 2002, στις 9 το βράδυ στον Αντένα, μην χάσετε την μεγάλη ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε από το ΑΜΑΝ. Τα σημαντικότερα γεγονότα του 2001, όπως τα είδαν και τα κατέγραψαν τα καθάρματα του ΑΜΑΝ σε ένα εορταστικό, πρωτοχρονιάτικο, διπλάσιας διάρκειας επεισόδιο. Τελείωσε. Όχι, όχι. Big Brother Final. Η απόφασή σου έχει δύναμη. Ψήφισε τώρα ποιος θέλεις να αποχωρήσει τη Δευτέρα 31 12 από το σπίτι του Big Brother, αφήνοντας πίσω το μεγάλο νικητή. Αν θέλεις να αποχωρήσει ο Γιώργος ή ο πρόδρομος, τηλεφώνησε τώρα στο νούμερο που αντιστοιχεί στον καθένα ή στείλε με SMS το μήνυμά σου. Οι γραμμές μας θα είναι ανοιχτές μέχρι και τις 7 το βράδυ της Δευτέρας. Big Brother Final. Η μεγάλη αναμέτρηση. Είναι σαφές λοιπόν, ψηφίζετε μέχρι το βράδυ της Δευτέρας και ψηφίζετε αυτόν που θέλετε να αποχωρήσει. Πιστεύεις, όπως βλέπαμε στις σκηνές, η μελαγχολία αυτή τη στιγμή κατοικεί στο σπίτι του Big Brother. Πάντα. Έφυγες και εσύ που είχες τη ζωντάνια, νομίζω. Πιστεύεις ότι μπορεί να χαθεί η ενότητά τους, γιατί ήταν, ξέρεις, μία συμμαχία, φιλία μπορώ να πω, δεν νομίζω ότι ήταν συμμαχία άλλου τύπου. Δύο παιδιά, τα οποία ο ένας συμπάθησε τον άλλο, το έδειξε, όπως και εσύ με τον Χρήστο. Ξεκινήσατε κάτι τέτοιο. Απλά εδώ έμεινε με την έννοια της κουμπαριάς και με την έννοια αυτού του ιδιώματος. Πιστεύεις ότι μπορεί να χαλάσει έναντι των 50 εκατομμυρίων στις επόμενες δύο μέρες? Δηλαδή, θα δούμε τρικλοποδιά εντός εισαγωγικών? Ελπίζω πως όχι. Τι πιστεύεις, άλλο τι ελπίζεις? Γιατί να πω πραγματικά, αν μπορούσα να σου δώσω ένα στοιχείο, γιατί ξέρεις, λέμε κινητικός, ζωηρός, και αυτά είναι λιγάκι. Πώς να σου πω, δεν σε εκφράζουν τόσο. Είσαι ο αισιόδοξος, Κώστας. Είσαι ένα παιδί γεμάτο αισιοδοξία. Και σου βγάζω το καπέλο. Ευχαριστώ. Και είναι και, πώς να σου πω, από τα θετικά στοιχεία που βγαίνουν μέσα από τον Big Brother. Ένα νέο παιδί, όμορφο παιδί, μορφωμένο παιδί, πλήρης αισιοδοξίας. Πλήρες το παιδί, επειδή λέω αυτό. Λοιπόν, πιστεύεις ότι δεν θα έχουμε τρικλοποδιά? Δεν νομίζω, είναι λίγος ο καιρός. Αν ήταν πιο πολύ, ίσως. Γιατί το έχουμε πει ότι τα συγκεκριμένα άτομα, το έχω πει και εγώ πολλές φορές, ότι είχαν συγκεκριμένο στόχο να φτάσουν εκεί που τείνουν να φτάσουν. Ελπίζω για το καλό όλων των παιδιών και των δύο συγκεκριμένων να μην υπάρχει τρικλοποδιά, γιατί δεν είναι σωστό. Ξέρω εγώ, δεν το νομίζω. Λέμε τρικλοποδιά, είναι χοντρή έκφραση. Με την έννοια κάποιες κουβεντούλες, σαν να υποδεικνύουμε στο εκλογικό σώμα, να το πω έτσι, ότι ας ψηφίσουν εμένα έναντι του άλλου. Και τέτοιες κουβέντες έχουν πέσει διάφορες. Ναι, που τις έχουμε κριτικάρει, δεν τις έχουμε κριτικάρει. Και εσύ τις έχεις κριτικάρει κατά καιρούς που πέφτανε. Ελπίζω πως όχι. Μόνο αυτό δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να είμαι συγκεκριμένος για πολλά πράγματα. Εμείς που ήμασταν μέσα τόσο καιρό δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Αλλά πιστεύω, πιστεύω και ελπίζω πως όχι. Ήταν να έρθει εδώ ο Χριστάκος, που σε αγαπάει πολύ και τον αγαπάς. Αλλά επειδή έχει πιάσει μία δουλειά,
δεν μπορεί και έχουμε ένα βίντεο να σου πει τα χαιρετίσματά του. Τώρα, όσο καιρό λείπατε, ο Μετροπόντικας προχωράει και είναι μια διάνοιξη που φτάνει μέχρι το κλαμπ που δουλεύει. Που? Και δουλεύει υπεύθυνο στο Μετροπόντικα. Χαίρομαι. Οπότε να δούμε το βίντεο. Έλα, Χριστό μου, για να βγει το βίντεο. Χαίρομαι, Χριστάρα μου. Αγάπη μου! Έλα, ρε. Ήταν δυνατό να έρθω, ρε. Ε, καλά. Καλά, πάμε. Άρα, γάμο, το δεν πήραμε τα 50, πάμε Ιταλία για ψώνια. Θα τα βγάλουμε αγνώσιμα. Θα βγάλουμε περισσότερα. Καλά, καλά, μια χαρά. Κούκλος, όπως πάντα. Καλά, εσύ. Καθίστε, ρε, παλιόπαιδα. Κάτσε, παιδά. Εσείς είστε η πρώτη ομάδα που φτιάχτηκε μέσα στο Big Brother. Ναι. Και η πιο καλή, πιστεύω. Ως παρεούλα, ας πούμε. Απλά δεν κράτησε τα στοιχεία του να έχετε κοινό τρόπο αντίληψης, σκέψης, να ψηφίζετε γι' αυτά. Ξέρεις, δεν θέλαμε να κάνουμε διάκριση με τα άλλα παιδιά στην αρχή ακόμα γι' αυτό. Σας χώρισε και η Δώρα, μπήκε ανάμεσά σας. Ακακό. Ξέρεις που είναι η Δώρα τώρα. Πού είναι η Δώρα τώρα. Ηχογραφεί το κομμάτι. Έλα. Να. Τι ηχογραφεί. Όταν είχε βγει, της είπα ότι να κάνουμε σαν κουβέντα έτσι του ενθουσιασμού και επειδή εκτιμώ πολύ τη φωνή της. Φωνάρα. Και κάναμε πρόβες αυτές τις μέρες, γράφουμε ένα κομμάτι και ηχογραφεί απόψε βράδυ. Και τελειώνοντας από εδώ, θα πάω κατευθείαν στο στούντιο. Κάναμε χτες δοκιμαστικά. Είναι καταπληκτική. Έχει φοβερή φωνή. Είναι καταπληκτική. Τέτοια χρειά και φωνητικές δυνατότητες είναι καταπληκτική. Φοβερή. Χριστάρα μου. Θα το δουν όλοι, πιστεύω, σε λίγο καιρό. Γιατί δεν φάνηκε πολύ από το σπίτι. Φάνηκε. Δεν την άφηνα να φάνει. Για όσους θέλανε να παρακολουθήσουν, εγώ από το σπίτι έλεγα αυτή είναι μια μοναδική λαϊκή φωνή. Αυτό είναι πολύ ωραία φωνή. Στην αρχή τραγουδούσε πολύ. Μαζί με τον πρόδρομο μετά, στα πρώτα πάρτι. Μετά έπεσε. Μετά έπεσε, ναι. Μετά έπεσε γιατί εμφανίστηκε ο έρωτας. Α, καλό. Εσύ τι γίνεσαι με τον. Καλά, όλα καλά. Παλαιλίκη μου, έπεσε, όλα έτσι, όλα παλαιλίκη μου είναι καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Ε? Όλα καλά. Αυτό. Δεν θα ήταν άσχημο. Δεν θα ήταν άσχημα να γίνει μια σύνδεση με το σπίτι να δουν και τα δύο μου σουδάκια. Έλα, ζαγάρια μου. Έλα. Ωραία, σαντραντανά. Κουμπάρι. Κουμπάρι. Προ. Μας φάγατε λάχανο, κουμπάρι, ε. Έπρεπε να γίνω και εγώ κουμπάρας για να μείνω μέσα. Προ. Έπρεπε να γίνουμε κουμπάρια και εμείς για να μείνουμε μέσα, αλλά δεν πειράζει. Το έλεγε ο Χρήστος, το έλεγε. Το έλεγε. Εμένα δεν μου είπε τίποτα, το κρατούσε κρυφό. Το έλεγε, το έλεγε. Δεν πειράζει, χαλάλι σας. Αρκεί να μην χαλάσει κουμπαριά για τα χρήματα. Προσέξτε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται ούτε μία στο εκατομμύριο. Ο άλλος κάνει δίπλα, τι είναι αυτά τα σχέδια. Αφού πάντα το κάναμε αυτό. Ο άλλος. Αυτός εδώ. Ναι, ναι. Πες του μου λέει, πες του, πες του για το κάτ και το παν. Προ. Κάτς κάτ, ρε, κάτς κάτ. Προ, πρόσεξε καλά, σε βλέπω πολύ μελαγχολικό και δεν θέλω. Σε είδα πολύ down. Και όχι τίποτα. Αφού τα ξέρεις, κάθε Κυριακή αυτό γινόταν, ε. Λοιπόν, ναι. Τώρα δεν μου λες θα μας χορέψεις άμα θα παίξουμε κάτι. Τι, εσείς θα το παίξετε. Όχι, ναι. Δεν θα το παίξουμε. Όχι, εμείς θα το αφιερώσουμε. Θα δώσουμε τραγούδι και εσύ θα χορέψεις. Θα κάνεις αυτά τα περίεργα, τα ζετε ξελά. Γιατί μόνο εσύ θα το παίζεις. Καλό. Καλό, ε. Κάνε καμιά βουδιά δικιά σου, κάνε τα ζετε ξελάν σου. Λοιπόν, έλα να βλέπω τα κουμπάρια. Έλα κουμπαράκια να χορεύουμε. Άντε, εγώ σου κουμπαράκια. Κάτσε εκεί πάνω, ε. Γυαλίζει. Ναι, ναι. Κουμπάρε, γυαλίζεις. Όπα. Πάμε. Α, μπράβο. Έτσι σας θέλω. Χορέψε μαζί μου απόψε κάτω από το φεγγάρι. Δες τα μάτια μου γέμισαν από σένα, ναι. Χόρεψε για την αγάπη που ήρθε να σε πάρει. Χόρεψε για σένα μόνο και για μένα, ναι. Πριν χαθεί το όνειρο
κάψε μαζί μου τώρα στου καημού τη μακρύ. Πιες απόψε τη ζωή μου και αγαπάμε. Χόρεψε για δυο αγαπές και μια χούφτα δάκρυ. Έχουμε πολλά να πούμε που δεν τα πάμε. Τέτοιο σπίτι στο χωριό μου να αράξω. Ρε Big Brother, ναι. Αλήθεια ρε, πόσο κάνει αυτή η πολυθρονιά. Λοιπόν, έλα σε φιλήσω για τα Χριστούγεννα. Τι να με κάνεις? Να σε φιλήσω για τα Χριστούγεννα. Μόνο για τα Χριστούγεννα? Να σε φιλήσω για τα Χριστούγεννα και για την πρωτοχρονιά. Ναι, μην το φτάσει το φώτον, έτσι. Κάθε μισό λεπτό έρχομαι. Έτσι φυλάσσε την Αθήνα για τα χρόνια πολλά, ρε. Θα μου λείψει, ρε. Εμένα καθόλου. Έλα, προδρόμο. Έλα, ε. Έχεις αγωνία. Όχι, να είναι. Γιατί? Ξέρεις πότε να στο κουμπάρω, μιας και μείναμε στην τετράδα, όποιος κερδίσει, ναι, να μοιράσουμε τα 50. Αλλά δεν είμαι βέβαιος. Γιατί? Τον ήξερα και από χθες του κουμπάρου. Έτσι δεν είναι, Big Brother? Για να το λες. Α. Εσύ? Ναι. Έλα να σε φιλήσω για τα Χριστούγεννα. Τι να κάνεις? Να σε φιλήσω για τα Χριστούγεννα. Μόνο για τα Χριστούγεννα. Να σε φιλήσω για τα Χριστούγεννα, για την πρωτοχρονιά. Μην το φτάσεις το φωτόν, έτσι. Έλα. Λοιπόν, μισό λεπτό έρχομαι. Τι γίνεται? Έτσι φυλάει στην Αθήνα για τα χρόνια πολλά, ρε. Ξέρεις, θα μου λείψεις, ε. Αδερφή, είσαι τελικά, ρε. Έλα, μη λες τέτοια. Δεν μιλάω τέτοια, ρε. Ιούλιο. Ζω και να ζήσω δεν μπορώ. Πρέπει να σε δω να ηρεμήσω. Να σε φιλήσω και να σου πω πως αγαπώ. Μα τι δεν κατάφερα να κλείσω. Γυρνάω πίσω, έτσι να ζήσω δεν μπορώ. Πρέπει να σου δω να ηρεμήσω, να σ' αγκαλιάσω και να σε πω πως αγαπώ.